απόγευμα. Γεια σας, καλησπέρα. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι χαμπάρια. Είναι όλα καλά. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά και να ξυπνήσετε με ένα χαμόγελο να στα χείλη και να συνεχίζετε αυτό μέσα στην ημέρα. Υποσχέθηκα θέμα συζήτησης, γροθιά στο κόκαλο. Ή μαχαιριά στην καρδιά. Όχι, αυτό δεν έχει καλή έννοια. Μαχαιριά στην καρδιά δεν είναι μωρέ αυτό. Είναι... Θα μπούμε στα άδυτα του φλερτ και των τριγύρων του. Κατάλαβες. Δεν σας είπα ότι θα κάνουμε ένα θέμα για τη γλώσσα του σώματος και τι υποδηλώνουν οι κινήσεις που κάνουμε όταν είμαστε σε ένα ξένο περιβάλλον με έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβάζετε τον άνθρωπο που είναι απέναντί σας για να ξέρετε τι περίπου σκέφτεται. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα, παιδιά. Σας το υποσχέθηκα. Θα το κάνω πράξη. Μόνη μου χειροκροτώ τον εαυτό μου. Πάρα πολύ άβολο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα και σε όλους εσάς που μας βλέπετε από καφετέρειες, γυμναστήρια και σε εσάς που μας έχετε στο mute. Πάρα πολύ κακός, γιατί δεν θα μάθετε ποτέ για τη γλώσσα του σώματος και το πώς θα έχετε ένα επιτυχημένο date. Να ξέρετε τι σκέφτεται ο άλλος, τι έχει στο μυαλό του την στιγμή αυτή που σας κοιτάει και κάνει κάποιες έτσι κινήσεις. Εμείς θα τις ερμηνεύσουμε όλες αυτές σήμερα. Για να ξέρετε τι σας γίνεται, να έχετε ένα μπούσουλα, να ξέρετε πού βαδίζετε τέλος πάντων, βρε αδερφέ. Οπότε αυτό είναι το θέμα της ημέρας και αυτό θα σχολιάσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Για την ώρα, για αυτήν την Τετάρτη, να πούμε ένα χρόνια πολλά σε αυτό το σημείο στον Δαν. Σήμερα είναι Πέμπτη. Χριστέ μου, έχασα τις μέρες. Παιδιά, έχασα τις μέρες, τελείως. Σήμερα είναι την Πέμπτη, γιορτάζει ο Δαν. Ο Δαν και η Δανάη. Okay, μου έκανε πολύ εντύπωση το όνομα Δαν, γι' αυτό ήθελα να το πω. Αλλά νόμιζα, εντάξει, δεν πειράζει τώρα, μην στεκόμαστε σε αυτό. Έχασα τις μέρες, δεν έγινε και κάτι. Ο Δαν, ξέρετε κάποιον Δαν? Τι ξέρεις έναν? Δαπ. Δαμ. Από πού βγαίνει? Δαν, από το Δαμιανός. Εγώ δεν λέω nickname, Δαν, όνομα Δαν και Δανάη. Και γι' αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση που το διάβαζα το πρωί στο ραδιόφωνο. Anyway, χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε γιορτή και γενέθλια και αν υπάρχει κάποιος Δαν εκεί έξω που γιορτάζει σήμερα, πρώτο να μας φέρει κέρασμα, να μας κεράσει και εμάς, γιατί το ευχόμαστε χρόνια πολλά, δηλαδή πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ αγενής, αν δεν το κάνει. Και δεύτερον, να στείλει ένα μήνυμα στα social media του MAD TV, γιατί θέλω πάρα πολύ να γνωρίσω έναν Δαν. Μπορούμε. Δεν ψάχνω αγόρι. Αλήθεια το λέω. Δεν είναι κάποιο τρίκ για να γνωρίσω αγόρι και να κάνω σχέση. Αλήθεια το λέω, ότι θέλω να γνωρίσω έναν Δαν. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια σας πολλά παιδιά και χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχετε γενέθλια. Τι μου λες? Ναι, βέβαια, να στείλετε και εσείς μήνυμα που έχετε, που προβληματίζεστε βαθιά για κάτι. Γιατί στο τέλος, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, αυτά συζητάμε. Τα δικά σας θέματα και τους δικούς σας προβληματισμούς. Εντάξει, οπότε στείλτε ό,τι έχετε να μας πείτε και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε παρέα στο Instagram του MAD TV, παπάκι MAD κατ' Παύλα TV. Και εκεί πέρα τα βλέπουμε, τα συλλέγουμε και τα συζητάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Θα πάω σε σύντομο break για να επιστρέψω και να ξεκινήσω το θέμα της ημέρας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γεια σας και καλησπέρα σας και καλή βραδιά από όπου και να μας βλέπετε. Αλεξανδρούπολη μέχρι κάτω στην Κύπρο και από... μέχρι κάτω στην Κρήτη και από την Κύπρο, δηλαδή μέχρι το δυτικότερο σημείο της Ελλάδος, παντού. Από όπου και να μας βλέπετε και μας στέλνετε μηνύματα. Γεια σας, καλησπέρα, εδώ είμαστε και έχουμε ένα θέμα που μας αφορά όλους, γιατί όλοι έχουμε βρεθεί κατά καιρούς. Άλλοι πιο συχνά, άλλοι πιο αραιά, αλλά αποκλείται να μην έχεις βρεθεί σε ένα πρώτο ραντεβού. Που υπάρχει ούτως ή άλλως όλο αυτό το κλίμα, το άβολο, που είσαι με έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις και θέλεις πάρα πολύ να γνωρίσεις, αλλά θέλεις και λίγο να ερμηνεύσεις έτσι τις κινήσεις του, το ότι θα ήθελες πάρα πολύ να είσαι μέσα στο μυαλό του ή στο μυαλό της και να μπορείς να καταλάβεις τι να σκέφτεται τώρα. Κατάλαβες, δεν θα ήθελες. Αν εκείνη τη στιγμή στο πρώτο ραντεβού σου έλεγε κάποιος να έχεις μία υπερδυνάμη και να μπορούσες να κάνεις οτιδήποτε θέλεις. Τι θα έκανες, υπερδύναμη, υπερδυνάμη, τι υπερδυνάμη είπα, οκ, okay. Μια υπερδύναμη,
Και θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Τι θα επέλεγε? Δεν θα σκεφτόσουν εκείνη τη στιγμή να ήθελε να μπει μέσα στο μυαλό του άλλου και να καταλάβει τι σκέφτεται. Ειδικά αν σου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, κυριότερα, κυρίως στο πρώτο ραντεβού. Οπότε, αυτό το πράγμα θα συζητήσουμε και δεν χρειάζεται να έχεις κάποια υπερδυνάμη ή κάποια υπερδύναμη. Μπορείς να το ερμηνεύσεις μόνο σου και μόνη σου. Αυτό το θέμα απευθύνεται και στα αγόρια και στα κορίτσια. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο. Γιατί εδώ πέρα λέει μόνο για τα αγόρια. Αλλά μπορείτε και εσείς τα αγόρια να καταλάβετε πάνω κάτω πώς αισθάνονται τα κορίτσια, ανάλογα με τον τρόπο που κινούνται. Η γλώσσα του σώματος πάρα πολύ σημαντική είναι. Πάρα πολύ σημαντική. Άσχετο να σας πω κάτι άλλο που διάβαζα το πρωί στο ραδιόφωνο. Το θυμήθηκα τώρα. Το Instagram λέει θα αρχίζει να κατεβάζει φωτογραφίες οι οποίες έχουν υποστεί εξωπραγματικό Photoshop. Και αυτό θα γίνει με βάση έναν αλγόριθμο και με τα reports που έχουν γίνει από άλλα προφίλ. Και αν το Instagram αντιλαμβάνεται ότι μια φωτογραφία έχει επεξεργαστεί πάρα πολύ και έχει περάσει από Photoshop, θα την κατεβάζει. Προσέξτε, μην ξεφτυλιστείτε. Μην κάνετε τρέλες και βάζετε πράσινα και κόκκινα μάτια και τεντώνεστε. Ποια είναι φωτογραφίες οι μισές του Γιώργου? Οι δικές μου, ούτε λίγο. Ούτε λίγο. Δεν έχω καν το Photoshop σαν εφαρμογή στο κινητό μου, Γιώργο. Είναι αληθινή όλη αυτή η ομορφιά που βλέπεις και δεν μπορείς να την πιστέψεις. Αλλά σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Κάπως μπορεί να σου ξενίζει, να σου φαίνεται περίεργο. Όχι. Είναι όλο αληθινό. Οπότε μη ζηλεύεις, εντάξει. Εγώ το λέω και για εσάς που δεν έχετε συναντηθεί ποτέ από κοντά με κάποιον άνθρωπο. Κυρίως τα κορίτσια έχουμε αυτή την τάση της υπερβολής και δεν έχετε να συναντηθεί ποτέ με κάποιον που πρόκειται να βγείτε. Και έχετε υπερβάλει, βρε παιδάκι μου, λίγο στα social media. Έχετε δώσει πόνο. Και έρχεται ο άλλος να συναντάει από κοντά και λέει, ρε εσύ, όντως εσύ. Μήπως ήρθε κάποια άλλη. Οπότε ναι, μην υπερβάλλετε και τόσο πολύ, γιατί κινδυνεύετε να σας κατεβάσουμε τις φωτογραφίες, όχι τίποτα άλλο. Τα αγόρια τι θα κάνουν, τα κορίτσια υπερβάλλουν λίγο και με το βάψιμο. Από αυτή την άποψη, ότι λίγο θα κάνουν λίγο περίεργες έτσι παρεμβολές στο πρόσωπό τους. Τα αγόρια τι θα κάνουν, ένα κοιλιακό θα βάλουν. Εντάξει, πειράζει. Δεν πειράζει. Αλλά προσέξτε, σε ένα γενικότερο πλαίσιο προσέξτε, μην το παρακάνετε στα social media. Αυτό ήταν μια μικρή παρένθεση. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ημέρας. Τα 10, τα 7 και συν ένα bonus. Τα 7 σημάδια της γλώσσας του σώματος που αποδεικνύουν ότι του αρέσεις ή της αρέσεις. Και για εσάς, τα αγόρια, για να ξέρετε και για τα κορίτσια. Γιατί, γενικότερα, υποσυνείδητα η γλώσσα του σώματος στέλνει μηνύματα τα οποία μπορούν να εκφράσουν βαθιά συναισθήματα, λέει ειδικός, στη γλώσσα του σώματος, Patty Good. Γιατί έχει αναλυθεί και επιστημονικά η γλώσσα του σώματος, μην νομίζετε. Μπορείς, λέει, να καταλάβεις τι σκέφτεται ένας άντρας για εσένα ή πόσο του αρέσεις αποκλειστικά και μόνο από τις κινήσεις που κάνει όταν βρίσκεται κοντά σου. Για να δούμε. Λοιπόν, νούμερο 1, η οπτική επαφή, παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικό. Από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει. Γράφανε, λέει, παλιά στα λευκόματα. Η οπτική επαφή είναι ένα από τα πιο δυνατά σημεία της γλώσσας του σώματος. Αν σε κοιτάει συνέχεια στα μάτια, είναι σε καλό δρόμο. Προσοχή! Στα μάτια. Εντάξει. Όχι. Στα μάτια. Δηλαδή, ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω. Στα μάτια. Πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά τα αγόρια, στα μάτια. Δω, κάνε ένα κοντινό. Ναι. Έλα. Στα μάτια. Εδώ, στα μάτια. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από αυτά τα βασικά. Επίσης, θα προσθέσω και κάτι ακόμη. Όταν είστε με έναν άνθρωπο και νιώθετε άβολα, αυθόρμητα και αυτόματα, το μάτι ξεφεύγει και πάει αλλού. Δηλαδή, μπορεί να μιλάς στον άλλον και να κοιτάς, επειδή λίγο έτσι κομπλάρεις και νιώθεις άβολα, να κοιτάς έτσι εκεί πάνω ψηλά και να του μιλάς και ο άλλος να είναι απέναντί σου και να λες εσύ, ναι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχει πάρα πολύ ωραία ημέρα και θα ήθελα πάρα πολύ να πάμε για ένα παγωτό. Δεν ξέρω τι μπορείτε να λέτε στο πρώτο ραντεβού. Αλλά το βλέμμα ξεφεύγει. Προσπαθήστε να εστιάσετε στο βλέμμα αν σας αρέσει κάποιος πάρα πολύ. Νούμερο 2. Οι κινήσεις, παύλα εντυπωσιασμός. Όλοι οι άνδρες, λέει, πιστεύουν ότι οι γυναίκες εντυπωσιάζονται με τα μπράτσα και την αγριάδα. Γι' αυτό, λέει, είναι πολύ πιθανό να προσπαθήσει να φουσκώσει σαν κοκόρι, λέει, ή να τσακώνεται με άλλους άνδρες όταν είναι τριγύρω, ακόμη και αν δεν είναι το χαρακτήρα του. Διαφωνώ τόσο πολύ.
σε αυτό. Δεν ξέρω, αλλά επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Όχι, παιδί μου, τα πράγματα που το πώς τα ερμηνεύουν, ναι, το ξέρω. Διαφωνώ, εννοώ άλλο. Εννοώ ότι αν το κάνετε αυτό, να μην το κάνετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μας εντυπωσιάζετε με αυτό, ίσα-ίσα μπορεί να μας τρομάξετε. Το θεωρώ πάρα πολύ άβολο και πάρα πολύ κακό το να είσαι με έναν άνθρωπο που σου αρέσει πάρα πολύ και αυτός ο άνθρωπος που σου αρέσει πάρα πολύ, και συνήθως όντως τα αγόρια το κάνουν αυτό, είτε επειδή θέλουν να σε προστατεύσουν, είτε επειδή θέλουν να κάνουν τσίσα στην περιοχή τους. Δεν πειράζει τώρα, το είπα. Και τα λοιπά και τα λοιπά, να είναι έτσι σε ένα μανούριασμα, ρε παιδί μου, σε ένα τέτοιο mood. Έτοιμοι να μανουριάσουν με το σερβιτόρο που σε κοίταξε, με τον άλλον που σου μίλησε, με τον παράλληλο που σε ρώτησε κάτι. Έχουν αυτή τη διάθεση μανούρας, αλλά αυτό εμείς δεν το ερμηνεύουμε τι ωραία ήρθε ο πρίγκιπας να μας σώσει. Η αλήθεια είναι ότι κάπως αυτό είναι άβολο. Και αυτά είναι καλό να μην γίνονται. Όπως επίσης τα μπράτσα, δεν ξέρω, μπορεί να είστε κάποιες κοπέλες που σας αρέσει πάρα πολύ αυτός ο εντυπωσιασμός. Εγώ θεωρώ άλλα πράγματα. Ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει εμένα. Προσωπικά μιλάω. Δεν λέω κάτι άλλο. Μπορεί, αυτό λέω, μπορεί κάποιες άλλες κοπέλες να το θεωρούν αυτό πάρα πολύ ωραίο. Είναι οκ. Okay. Αλλά ειδικότερα αυτό το ότι μπορεί να τσακώνετε με άλλους άνδρες που είναι τριγύρω, ακόμη και αν δεν είναι στο χαρακτήρα του, καλό είναι, παιδιά, να μην το κάνετε είτε είναι είτε δεν είναι στο χαρακτήρα σας. Νούμερο 3. Μπαίνει στο προσωπικό σου χώρο. Όταν ένας άνδρας ενδιαφέρεται, λέει, για σένα, υποσυνείδητα προσπαθεί να σε πλησιάσει περισσότερο. Έτσι στην αρχή, λέει, το σώμα του καθρεφτίζει τις κινήσεις του δικού σου. Έπειτα, λέει, γέρνει ελαφρώς μπροστά για να δείξει ότι προσέχει κάθε λέξη που λες. Αν τον ενδιαφέρει πολύ, τότε όταν σου μιλάει, όλο το σώμα θα είναι στραμμένο προς το μέρος σου, λέει. Το κεφάλι, ο κορμός, τα πόδια, τα πέλματα. Είναι ο τρόπος του σώματός του να σου δείξει ότι είσαι το μόνο που τον ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή. Και στους άνδρες αυτό και στις γυναίκες. Όταν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτός που συνομιλούμε και τα βρίσκουμε ενδιαφέροντα αυτά που μας λέει, όντως είμαστε στραμμένοι όλοι, και άντρες και γυναίκες, προς το μέρος του συνομιλητή μας. Όταν ψιλοαδιαφορούμε ή όταν δεν μας νοιάζει και πάρα πολύ, η γλώσσα του σώματος, το σώμα μας δηλαδή, υποσυνείδητα όλο αυτό συμβαίνει, δεν είναι απέναντι στο συνομιλητή μας. Είναι λίγο πιο δεξιά, πιο αριστερά. Όταν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσει τι σου λέει ο άλλος, όντως, άμα παρατηρήσετε και άμα ανατρέξετε λίγο σε προσωπικές εμπειρίες, όντως έχουμε όλη αυτή την διάθεση του να γύρουμε προς το μέρος του συνομιλητή και να εστιάσουμε πάρα πολύ σε αυτά που λέει. Οπότε, αν πιάνετε τον εαυτό σας εκείνη τη στιγμή να είναι λίγο περίεργα και να μην είναι προς το μέρος του συνομιλητή, αλλά να σας ενδιαφέρει και ο συνομιλητής, τότε αλλάξτε κατευθείαν. Αλλάξτε το όλο, γυρίστε από την άλλη μεριά και κοιτάξτε τον στα μάτια, όπως λέγαμε και πριν, και δεν ξέρω, δείξτε του όλη την προσοχή που έχετε, γιατί αν κάποιος έχει διαβάσει για τη γλώσσα του σώματος, εκείνη τη στιγμή θα τα ερμηνεύσει. Πρέπει να ξέρετε ακριβώς τι να κάνετε. Στρατηγικά, ναι. Να το πάτε στρατηγικά. Λοιπόν, θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, γιατί έχω άλλα 4 tips να σας δώσω, είναι ένα bonus. Να σας πω λίγο πριν πάω σε break. Να μην το πω τώρα. Ωραία, θα το πω μετά. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από χιωφηματάκι σήμερα της 5ης προ-Παρασκευή και έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα ανοίξει σε αυτό εδώ το σημείο. Τα 7 σημάδια της γλώσσας του σώματος συνένα, τα οποία αποδεικνύουν ότι του αρέσεις. Και άμα τα δεις και τα παρατηρήσεις, σημαίνει ότι του αρέσεις. Τώρα, αν είναι σωστά ή λάθος, εσείς θα το κρίνετε αυτό. Αλλά εάν τα εντοπίσετε, σημαίνει ότι του αρέσετε. Εντάξει, τώρα δεν είναι όλα, δεν απευθύνονται όλα και στα δύο φύλλα. Για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε πριν με τα μπράτσα. Σταμάτα, μωρέ! Αυτό που λέγαμε πριν για τα μπράτσα, αυτό θέλω να πω. Ότι δεν απευθύνεται και στα κορίτσια. Δηλαδή, τα κορίτσια δεν μπορούν να δείξουν τα μπράτσα τους. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δείχνουν κάτι άλλο, λέει ο Γιώργος. Δεν τρέπεσαι. Εσύ δηλαδή, άμα βγαίνεις ραντεβού με κοπέλα, της δίνεις τα μπράτσα σου. Τι κάνεις, δεν έχεις. Έχεις. Πώς τον πετσόκοψες έτσι, τώρα αυτό πρέπει να βάλεις. Όχι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ τι κάνεις δηλαδή, ποιο είναι αυτό το νούμερο ένα σου που κάνεις αν σου αρέσει κάποια κοπέλα. Άλλοι είναι που λένε αστεία, ας πούμε. Με το χιούμορ. Τι είπε?
Τι είπε, ρε. Αυτό διώκεται ποινικά και αυτό. Μπορούν να σε πάνε να σου κάνουν μήνυση και όλα αυτά. Πρόσεξέ το. Αν είναι αυτό το νούμερο ένα σου. Κανονικά θα πρέπει να πεις. Θα στείλω ένα λουλούδι. Τέτοια πράγματα στα νούμερο ένα. Εντάξει. Γιώργο μου, σημείωσε, γράψε σε ένα τετράδιο 100 φορές τα 7 σημάδια αυτά που λέμε σήμερα. Πρέπει να μπεις στο σωστό δρόμο. Πρέπει να σε αποκαταστήσουμε. Τελείωσαν τα ψέματα. Σε ξέρω τόσα χρόνια. Πότε θα παντρευτείς? Δεν σου λέει η μαμά σου συνέχεια? Γι' αυτό κάτι κάνεις λάθος. Σίγουρα δεν πρέπει να το πας έτσι όπως το... Έτσι, αυτό τουλάχιστον που μας είπε στο ακουστικό, σίγουρα δεν πρέπει να το πας έτσι. Aboard. Με τίποτα. Νούμερο 4. Αλλαγή φωνής. Όντως, ένα σημάδι που αποδεικνύει ότι αρέσει τον άλλον είναι ότι αλλάζει φωνή. Και είναι πάρα πολύ αστείο αυτό, αν το σκεφτείς. Γιατί η φωνή των αγοριών ειδικά γίνεται έτσι λίγο πιο βαθιά, πιο σταθερή, πιο αισθησιακή. Προσπαθούν δηλαδή έτσι να σε ρίξουν. How you doing? Κατάλαβες. Προσπαθούν να σε ρίξουν έτσι με, με την αλλαγή της φωνής. Γίνονται έτσι πιο αισθησιακοί. Ενώ κανονικά δεν είναι έτσι. Αυτό εννοώ. Τα κορίτσια δεν ξέρω αν το κάνουν. Το κάνουμε. Το κάνουμε λίγο, δεν το κάνουμε. Ότι και εμείς προσπαθούμε λίγο να είμαστε έτσι πιο ερωτικές. Δηλαδή, εγώ όταν φωνάζω, είμαι πάρα πολύ τσιριχτή. Όταν θα βγω με κάποιον, δεν θα έχω το ίδιο, τον ίδιο τόνο στη φωνή μου. Θα προσπαθήσω να είμαι έτσι πιο... Και για πες, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Κατάλαβες. Λίγο, προσπαθείς λίγο. Ναι, είναι αυτό. Νούμερο 5, κινήσεις κομψότητας. Σε άντρες και γυναίκες, λέει, αρέσει να είναι περιποιημένοι όταν πρόκειται να συναντήσουν το πρόσωπο που τους ενδιαφέρει. Παρατήρησε ότι όταν είσαι τριγύρω, φτιάχνει συνέχεια το μαλλί του και στρώνει την μπλούζα ή το πουκάμισο, προκειμένου να σου χορευτεί ότι όλα είναι στην τέλεια όταν το κοιτάς. Και στα δύο φύλλα είναι αυτό. Εννοείται πως όταν σου αρέσει κάποιος και είσαι έξω με αυτόν τον κάποιο ή με, αυτήν την κάποια, προσπαθείς πάρα πολύ να είναι όλα στην εντέλεια. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι όταν είσαι πάρα πολύ ερωτευμένος ή πάρα πολύ ερωτευμένη, σε νοιάζει μόνο όταν βγαίνεις με το αγόρι σου να είσαι στην εντέλεια και όταν βγαίνεις με τους φίλους σου μπορεί να είσαι στα χειρότερά σου. Γιατί ξέρεις ότι δεν είναι τριγύρω το αγόρι σου, για παράδειγμα. Εάν πιάσεις το αγόρι που σου αρέσει και είστε έξω ραντεβού, να φτιάχνει το μαλλί του, να προσπαθεί να στρώσει την μπλούζα και όλα αυτά, σημαίνει ότι θέλει να σου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, αν το δεις και αυτό, είναι ένα μικρό σημαδάκι ότι ναι, είσαι σε καλό δρόμο. Νούμερο 6, το άγγιγμα. Όταν κάποιος ή κάποια σε θέλει, βρίσκει διαρκώς αφορμές να σε αγγίξει. Να σε αγγίξει, ξέρετε τώρα, λίγο το χεράκι, λίγο έτσι στο πρόσωπο, λίγο να σου χαϊδέψει τα μαλλιά, λίγο να σε πιάσει έτσι από τη μέση όταν περπατάτε, τέτοια πράγματα, πολύ ρομαντικά, αυτά που είναι στην αρχή τώρα, ξέρετε. Ναι, σταμάτα! Και οι άλλοι κλαίνε στο κοντρόλ. Και εγώ δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Νούμερο 7. Η έκφραση του προσώπου, παιδιά. Είναι πολύ πιθανό όταν σου μιλάει να χαμογελάει διαρκώς ή να σηκώνει ελαφρώς τα φρύδια του, σαν να δείχνει έκπληκτος. Στην πραγματικότητα, αυτό που σημαίνει είναι ότι απολαμβάνει πολύ τη συζήτηση μαζί σου και παρακολουθεί προσεκτικά όσα λες. Πώς είναι όταν βλέπεις μαμάδες να ταΐζουν τα παιδάκια τους που λένε φάει αυτή την κουταλιά, κάνουν α, και κάνεις εσύ από απέναντι α, χωρίς να ταΐζεις όμως το βλέπεις. Κατάλαβες. Ή όταν είσαι με τη φίλη σου και βάζει μάσκαρα ή βάφεται, που κάνεις και εσύ τις ίδιες εκφράσεις, που κάνεις... Ανοίγεις το στόμα, χωρίς να κάνεις τίποτα. Ή όταν βλέπεις να μιλάει κάποιος πάρα πολύ έντονα. Ρε, όντως, όταν βλέπεις κάποιον να μιλάει, δεν επαναλαμβάνεις λίγο τις εκφράσεις? Άμα δεις τον άλλο να παθαίνει μικρά εγκεφαλικά στο πρόσωπο την ώρα που μιλάς, μην τρομάξεις. Απλά απολαμβάνει την κουβέντα μαζί σου. Αυτό είναι. Και του αρέσεις. That's all. Και στο νούμερο 8 το bonus, η προστατευτικότητα. Ένα από τα πιο βασικά ένστικτα, λέει, των ανδρών είναι να προστατεύσουν ό,τι αγαπάνε. Αν τον ενδιαφέρεις, είναι πολύ πιθανό να αντιδρά προστατευτικά γύρω σου, όπως το να σε πιάσει από το χέρι για να σε οδηγήσει έξω από ένα γεμάτο δωμάτιο. Σταμάτα! Φύγε! Φεύγω! Πάω σε break! Πάρα πολύ πληγώθηκα. Γιατί αυτό το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό. Το να είσαι έτσι κάπου και να νιώθεις ότι βάλεσαι και ότι
είσαι με πάρα πολύ κόσμο και θέλεις απλά να φύγεις, όπως γίνονται στις ταινίες. Αυτές οι ταινίες του Hollywood, παιδιά, μας έχουν επηρεάσει πάρα πολύ και δεν μπορούμε να βρούμε. Μας έχουν καταστρέψει αυτές τις ταινίες που περιμένεις τον πρίγκιπα και όλο αυτό έτσι το σενάριο το χολιγουδιανό που βλέπεις και βγαίνεις έξω και δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά και λες γιατί υπάρχει παντού ψέμα ρε φίλε, αλλιώς τα έχω δει εγώ να συμβαίνουν στις ταινίες. Να έρθει να σε σώσει, να είσαι έξω σε ένα μαγαζί που ο προβολέας θα είναι μόνο πάνω σου και όλοι οι άλλοι θα διασκεδάζουν και θα χορεύουν και θα γελάνε και εσύ θα είσαι μόνη σου κάπου σε ένα μαγαζί γεμάτο σκεφτική και θα λες ας έρθει κάποιος να με σώσει από εδώ πέρα, να με πάρει μακριά και να πάμε κάπου ήσυχα να πιούμε ένα ποτό. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται αυτός ο ένας και σε τραβάει από το χέρι και σε οδηγεί κάπου έξω και πάτε σε ένα παγκάκι. Και κάνετε το πρώτο ραντεβού και δίνετε και το πρώτο φιλί. Και χιονίζει και απέναντι βλέπεις τον πύργο του Άιφελ να αναβοσβήνει τα φώτα. Και βρίσκεσαι κανονικά στο Παρίσι. Πού είναι όλα αυτά? Στις ταινίες του Hollywood είναι. Κατάλαβες? Άσε με. Έξαλλη με. Ναι, η Ρενέ μπορεί να είναι η μόνη που με καταλαβαίνει, η καλεσμένη που είχα εδώ πέρα. Α, και να και μια παράσταση, πάρα πολύ accurate, ή συνεπαρμένη. Θα πάω να τη δω μάλλον. Στο θέατρο Αργό, Ελευσινίων 15 στην Αθήνα. Μια παράσταση που βασίζεται σε μια νουβέλα και πρόκειται για την ιστορία ενός μικρού φτωχού κοριτσιού που πηγαίνει, τη στέλνουν οι γονείς της να βλέπει τις ταινίες και μετά να τους τις αφηγείται. Είναι πολύ συγκινητική. Ο τίτλος μόνο μου ταιριάζει. Κατά τα άλλα, όντως είναι μια πάρα πολύ συγκινητική και μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση που μπορείτε να δείτε. Και αν θέλετε, μπορούμε να μαζευτούμε εμείς σε σύγκλι αυτού εδώ της πόλης, να πάμε να τη δούμε όλοι μαζί να την απολαύσουμε. Να κάνουμε κάτι για εμάς. Στο viva.gr θα βρούμε το εισιτήριο, να κάνουμε και ένα group στο Facebook και να συναντηθούμε, παιδιά, να πάμε να τη δούμε αυτή την ταινία. Μόνοι μας, ολομόναχοι. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με προβληματισμό και με την ατάκα της ημέρας. Γεια σας, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πριν περάσουμε στον προβληματισμό της ημέρας, εσείς γενικότερα μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι σας αγχώνει, σας προβληματίζει, θέλετε να συζητήσουμε παρέα, θέλετε μια τρίτη γνώμη, βρε παιδάκι μου, μπορείτε να μας το στείλετε στα social media του MAD TV, στο Instagram, παπάκι MAD, κάτω Παύλα TV, στείλτε ό,τι θέλετε βασικά, από θέματα καρδιάς, μέχρι, τι να σας πω, τι φαγητό να φάτε το μεσημέρι. Θα σας τα πούμε όλα και θα σας βοηθήσουμε σε όλα. Γιατί είμαστε τέτοιοι άνθρωποι εμείς. Εδώ, η ομάδα αυτής εδώ της εκπομπής θα σας βοηθήσει για να λύσει κάθε είδος προβληματισμού και άγχος που μπορεί να έχετε. Πριν περάσουμε στον προβληματισμό τον σημερινό, ρίξε λίγο την ατάκα της ημέρας. Αυτό που βγάζω το βράδυ το σκυλί Βόλτα, ανακαλύπτοντας ότι την ίδια ώρα βγάζουν και οι γείτονες τα δικά τους και συναντιόμαστε όλοι σαν επιτάφοι των ενωριών στην Διασταύρο, ότι πρέπει να σταματήσει. Γιατί ρε φίλε, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή ξέρεις ότι θα πας μια βόλτα το σκυλί σου και θα συναντήσεις εκεί πέρα τους υπόλοιπους σκυλογονείς. Είναι ωραίο αυτό, αλλά πόσο αλήθεια στην Διασταύρο που συναντιέται ο επιτάφιος. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά να σου πω κάτι, ναι, τι ήθελα να πω. Το ξέχασα τι ήθελα να πω. Δεν πειράζει. Γιώργο, εσύ πότε βγάζεις το σκυλί σου βόλτα? Α, και το πρωί και το βράδυ. Το απόγευμα πώς το βγάζεις? Όταν φεύγεις από εδώ πηγαίνεις στο σπίτι και βγάζεις το σκυλί. Μεταξύ μας. Ναι. Έλα ρε φίλε. Δεν το πω πουθενά. Αλλά δεν το ξέρα. Όχι. Πάλι καλά που είσαι δίπλα. Δεν έπρεπε να το πω. Δίπλα, εντάξει τώρα, κάποια χιλιόμετρα, δεν είσαι όμως και στη Θήβα, δίπλα είσαι, εδώ στην Αθήνα, εντός νομού, δίπλα, δεν το λέμε ακριβώς. Θα αλλάξουμε θέμα γρήγορα, πάμε στον προβληματισμό γρήγορα. Λοιπόν, ο προβληματισμός έρχεται από φίλη Σοφία, η οποία λέει, Ελένη μου, τελεία, μιλάμε με ένα γόρι σχεδόν ένα χρόνο, ενώ όλο λέμε να βρεθούμε, εγώ ετοιμάζομαι και τελικά μένω στα κρύα του λουτρού. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ξυρίζεις τα πόδια σου, κάνεις αποτρίχωση στο μουστάκι, όλο αυτό σίγουρα. Γενική στο σπίτι, ναι.
Αυτός όμως επιμένει να στέλνει και λέει ότι θέλει να με δει. Τι κάνω, συνεχίζω να του στέλνω και να πηγαίνω στα στέκια του ή να το πάρω απόφαση και τέλος. Γιατί με τυραννάς, ποτέ δεν το κατάλαβα, γιατί με τυραννάς. Γιατί ρε... Τέλος πάντων, να μην το πω. Να σου πω κάτι. Εσύ ξέρεις πράγματα γι' αυτόν. Ξέρεις ότι είναι ελεύθερος, το ξέρουμε σίγουρα, γιατί εγώ ξέρω από ιστορία μιας φίλης ότι επικοινωνούσε και λέγανε όλη την ώρα να βρεθούν και όλο δεν βρισκόντουσαν και, και όλο αυτό. Και στο τέλος, αυτός δεν μπορούσε να πάει γιατί είχε κοπέλα. Τι νομίζεις, βγαλμένα από τη ζωή είναι όλα. Από μια φίλη από το χωριό τώρα, δεν την ξέρω. Όχι, όντως δεν συνέβη σε μένα, αλλά το ξέρω. Το έχει συμβεί σε γνωστή μου. Το θέμα είναι. Όπα, βγήκα από το πλάνο. Το θέμα είναι. Γιατί Γιώργο. Γιώργο! Δεν μπορώ να πω. Αλεξάνδρα. Γιώργο. Ουε και αλίμονο. Α, αλλιώς, έτσι θα τη φάσω, όπως μας λέγανε οι μαμάδες μου, με το δαχτυλίδι. Παιδιά, αυτά μην τα κάνετε, γιατί στο τέλος θα τα μάθουν οι ενδιαφερόμενοι. Το θέμα είναι ότι εσύ πώς πηγαίνεις στα στέκια, πηγαίνεις εκεί πέρα για να τον πετύχεις. Σπούκι. Ούτε αυτό να το κάνετε. Είναι σπούκι να ξέρεις που πηγαίνει για να πηγαίνεις και εσύ και να το συναντήσεις και να ξαναβρεθείτε. Αν αυτός, άκου να σου πω τι θα κάνεις. Το σκέφτηκα τώρα, μου ήρθε έτσι. Θα σταματήσεις να τα αποκρίνεσαι. Εκεί θα καταλάβεις και γιατί τώρα τι γίνεται. Αυτός σου στέλνει και λέει είναι πάντοτε διαθέσιμη. Ένα χρόνο τώρα. Θα τη στείλω, θα ετοιμαστεί. Εντάξει, μπορεί και να μην πάω. Την επόμενη φορά, άμα τη στείλω, πάλι θα είναι διαθέσιμη. Αν κάποια στιγμή σταματήσεις να το κάνεις αυτό. Και δεν είσαι πλέον διαθέσιμη να απαντήσεις το μήνυμα και να είσαι ok να βγείτε ένα ραντεβού. Εκεί πέρα θα φανεί αν θέλει, αν δεν θέλει και τι θέλει και τι δεν θέλει. Κατάλαβες. Εκεί θα καταλάβεις και εσύ αν θέλει ή αν δεν θέλει. Οπότε να σταματήσεις για λίγο, προσπίεσε τον εαυτό σου, προσπίεσαι ότι δεν θέλεις, αλλά δείξε και εσύ ότι εντάξει, ξέρεις τι, μετά από ένα χρόνο πάει τώρα. Μου τελείωσε και εμένα, προχώρησα τη ζωή μου και όλο αυτό. Να δούμε εκεί πέρα τι θέλει. Και ανάλογα με την αντίδρασή του, στείλε μετά συμπληρωματικό προβληματισμό, γιατί έχω πάρα πολύ αγωνία τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Σημαίνει στα αλήθεια. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου άποψη και όντως πρέπει να το χειριστείς έτσι. Άκουσέ με. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Εξουθενώθηκα. Πάρα πολύ, δηλαδή, πολύ γνώση μου. Δηλαδή, στέρεψα. Θα πρέπει να φύγω, να πάω να ξεκουραστώ για να έρθω αύριο να αναλύσω νέο προβληματισμό. Για την ώρα να σας πω ότι έρχεται, παιδιά, η Λάρα Φαμπιάν. 50... Τι? Όχι. Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ στο ΟΑΚΑ, η μεγάλη κυρία του γαλλικού έτσι τραγουδιού και ρεπερτορίου γιορτάζει τα γενέθλιά της εδώ στην Ελλάδα, να ξέρετε, με τη συναυλία της χρονιάς, την οποία θα την αφιερώσει σε όλους εμάς και όλους εσάς που θα βρεθείτε, όπως σας είπα, 1 του Φεβρουαρίου αυτού στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ Νίκος Γκάλης στο ΟΑΚΑ. Συγκεκριμένα δήλωσε η Λάρα Φαμπιάν ότι νιώθω πως περιβάλλομαι από ανθρώπους που προέρχονται από το Αιγαίο και νιώθω τόσο τυχερή γι' αυτό. Γενικότερα είναι έτσι, αγαπάει πολύ τη χώρα μας και τους Έλληνες. Έχει στενούς φίλους ούτως ή άλλως εδώ στην Ελλάδα. Και μάλιστα να ξέρετε ότι μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας για αυτή την πολύ μεγάλη συναυλία στο www.ticketmaster.gr και www.highpriority.gr. Αυτά θα τα πούμε αύριο, Παρασκευάρα στις 7. Φιλιά πολλά από όλους μας. Γεια σας.